Θα ήθελα σήμερα να μελετήσουμε έναν ψαλμό, τον οποίο ήδη αλήκει στο μεγαλύτερο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του μας τον διάβασε. Απλώς θα το ξαναδιαβάσουμε για να τον έχουμε ολόκληρο μπροστά μας. Είναι ο ψαλμός 86, ή αλλιώς ο ψαλμός Πι Σίγμα. Κλείνω, Κύριε, το θείο σου. Επάκουσόν μου, διότι πτωχός και παίνης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, διότι είμαι όσιος. Σύ, Θεέ μου, σώσω τον δούλο σου, τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησόν με, Κύριε, διότι προσέκραζω όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, διότι προσέ, Κύριε, υψώνω την ψυχή μου. Διότι σύ, Κύριε, είσαι αγαθός και εύσπλαχνος και πολυέλεος, εις πάντα στους επικαλουμένουσε. Ακροάστητη, Κύριε, της προσευχής μου και πρόσεξον εις τη φωνή των δεησεών μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου, θέλω σε επικαλείστε, διότι θέλεις μου εισακούει. Δεν είναι ομοιός σου μεταξύ των θεών, Κύριε, ουδέ έργα όμοια των έργων σου. Πάντα τα έθνη τα οποία έκαμες, θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιον σου, Κύριε, και θέλουν δοξάσει το όνομά σου. Διότι μέγας είσαι και κάμνεις θαυμάσια. Σύ είσαι Θεός μόνος. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν σου και θέλω περιπατήν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδία μου στο φόβο του ονόματός σου. Θέλω σε ενή, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη την καρδία μου και θέλω δοξάζει το όνομά σου στον αιώνα. Διότι μέγα επεμέ το ελαιό σου και ελευθέρωσα στην ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Θεέ, οι υπερήφανοι σηκώθησαν κατ' εμού και οι συνάξεις των βιαστών ζήτησαν την ψυχή μου και δεν σε έθεσαν ενώπιον αυτών. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησόν με. Δώσ' τη δύναμή σου στον δούλο σου και σώσον τον ιόν της δούλης σου. Κάμε είσαι με σημείον εις αγαθόν δια να είδωσιν οι μισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι σύ, Κύριε, με βοήθησας και με παρηγόρησας. Όσοι διαβάζουμε τους ψαλμούς και φαντάζομαι ότι αρκετά συχνά είναι από τα αγαπημένα μας κομμάτια τα οποία διαβάζουμε, ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι προσευχή ανθρώπων που τη στρέφουν προς τον Κύριο. Ο συγκεκριμένος ψαλμός έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι είναι από τους λίγους ψαλμούς μέσα σε ολόκληρο το ψαλτήριο, που έχει και στον τίτλο του τον προσδιορισμό ότι είναι προσευχή του Δαβίδ. Και θα ήθελα σήμερα έτσι να το πλησιάσουμε. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να πάω τον Άβων ένα βήμα πιο πέρα για να κατέβω λίγο. Έτσι είναι καλύτερα. Ο ψαλμός ξεκινάει στην ουσία με μια κραυγή. Και δεν έχει την ησυχία ή τη δοξολογία που πολλοί άλλοι ψαλμοί του Δαβίδ έχουν. Θυμόσαστε πολλούς ψαλμούς, «Κύριο, Κύριο Σιμών, πόσον είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη», που έχουν αυτή την διάθεση δοξολογίας του Δαβίδ, καθώς κοιτάζει γύρω του το τι έχει κάνει ο Θεός, καθώς θυμάται το τι έχει κάνει στη ζωή του και έρχεται με δοξολογία πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσει το Θεό για αυτό που είναι. Και είναι αλήθεια, ξέρετε ότι πολλές φορές λέμε κι εμείς για την προσευχή μας ότι καλό είναι πριν αρχίσουμε ένα κατεβατό με αιτήματα να φέρνουμε μπροστά στο Θεό, να σταθούμε, να σκεφτούμε ποιος είναι εκείνος, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα σε ποιον πλησιάζουμε για να μπορέσουμε με ένα καλύτερο τρόπο να έρθουμε μπροστά Του. Αλήθεια είναι και καλό είναι. Αλλά ξέρετε, στην προσευχή δεν υπάρχουν κανόνες. Και δεν υπάρχουν κανόνες γιατί δεν τους βάζει ο Θεός αυτούς τους κανόνες. Ο Δαβίδ εδώ έρχεται και ξεκινάει με μια κραυγή και λέει στο Θεό «Άκουσέ με, θέλω ταυτί σου, άκουσέ με». Και αν σκεφτούμε λίγο την εικόνα που ο Λόγος του Θεού μας φέρνει σε πολλά σημεία, μια σχέση που έχουμε με το Θεό σαν να είμαστε παιδιά που πλησιάζουμε τον πατέρα τους. Ας σκεφτούμε ότι ένα παιδί όταν πλησιάζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και έχει μια ανάγκη, δεν ξεκινάει να πει στη μητέρα του ή στον πατέρα του «Πόσο καλοί γονείς είσαστε, πόσα έχετε κάνει για μένα, σας ευχαριστώ για αυτά που έχετε κάνει». Και αν το πει σε μια μεγαλύτερη ηλικία, θα το πει επειδή έχει σχεδιάσει και όλο το υπόλοιπο. Συνήθως όταν είναι ένα μικρό παιδί που έχει μια ανάγκη, γιατί έχει χτυπήσει, γιατί φοβάται, γιατί κλαίει, γιατί θέλει κάτι, θα πάει στους γονείς του, στον πατέρα του ή στη μητέρα του, θα ζητήσει την αγκαλιά τους και θα τους πει «Αυτό θέλω, φοβάμαι, πονάω,
θέλω, και θα ξεκινήσει με μια κραυγή. Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς έρχεται και ξεκινάει και ο Δαβίδ για να μιλήσει στο Θεό, ξέροντας ότι βασίζεται σε μια τέτοια σχέση, ότι πηγαίνει στον πατέρα του. Και ότι επειδή εκείνη την ώρα, όπως φαίνεται μέσα από τον ψαλμό, χωρίς να ξέρουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν φέρει τον Δαβίδ σε αυτή τη θέση, βρίσκεται όμως σε μια μεγάλη δυσκολία, δεν έχει την πολυτέλεια και δεν έχει τη διάθεση να καθίσει να πει στο Θεό όλα αυτά που λέει σε άλλες περιπτώσεις. Και γι' αυτό ξεκινάει με αυτό. Θέλω τ' αυτί σου. Θέλω να μ' ακούσεις, παρακαλώ. Ας το δούμε λίγο από την άλλη πλευρά. Σε ποιον λέει ο Δαβίδ θέλω τ' αυτί σου? Το λέει στο Θεό, στον Κυρίαρχο, στο Δημιουργό του Σύμπαντος, στον Άγιο Θεό. Και έρχεται ο Δαβίδ και του λέει, άκουσέ με, θέλω τ' αυτί σου. Ξέρετε κάτι, σε όσους έχουμε βρεθεί σε ένα θρησκευτικό, χριστιανικό περιβάλλον, πείτε το όπως θέλετε, μας είναι αρκετά οικία η εικόνα του ότι προσευχόμαστε στο Θεό και είμαστε εμείς και εκείνος. Ας προσπαθήσουμε να βγούμε λίγο από αυτή την εικόνα. Άκουγα πέρσι εκεί κοντά στο Πάσχα μια συζήτηση ενός συγγραφέα με ένα δημοσιογράφο. Ήταν οι μέρες που, της Μεγάλης Εβδομάδας που ανάβει το Άγιο Φως με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο στα Ιεροσόλυμα. Και έλεγε αυτός ο συγγραφέας στο δημοσιογράφο του, λέει, βάλε λίγο τα πράγματα στις διαστάσεις τους. Μιλάμε για τη γη, για την Ελλάδα που είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της γης, για τη γη που είναι ένα πυροελάχιστο κομμάτι του σύμπαντος, για ένα Θεό ο οποίος ας πούμε ότι τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Και έρχεσαι τώρα εσύ και μου λες ότι αυτός ο Θεός που έχει δημιουργήσει όλα αυτά, στα οποία εμείς είμαστε μια απειροελάχιστη κουκίδα, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει το Μεγάλο Σάββατο στις 12 η ώρα το βράδυ, παρά να ασχοληθεί να ανάψει το Άγιο Φως σε μια παραλλαγή του χριστιανισμού που είναι ένα μέρος των θρησκειών που υπάρχουν σε ολόκληρη τη γη. Σου φαίνεται λογικό? Ας ξεχάσουμε λίγο οτιδήποτε έχει σχέση με το Άγιο Φως. Και πάρτε λίγο την εικόνα. Και πείτε τη σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, αλλά πιστεύει όμως ίσως ότι σε μια ανώτερη δύναμη, σε έναν Θεό που έχει δημιουργήσει. Πόσο λογικό είναι το να ερχόμαστε να λέμε εμείς, ένας ή μία από τα δισεκατομμύρια που ζουν αυτή τη στιγμή πάνω στον κόσμο και πολύ μικρότερο κλάσμα από τα δισεκατομμύρια που έχουν ζήσει μέσα στην ιστορία, που ζουν πάνω σε ένα πλανήτη που είναι πραγματικά μια απειροελάχιστη κουκίδα του σύμπαντος. Και ερχόμαστε και λέμε εμείς, ο καθένας από εμάς, στο Θεό, το αυτί σου. Άκουσέ με. Δεν είναι τρελό? Είναι τρελό. Αλλά είναι όμως αυτό που ο ίδιος ο Θεός έρχεται και μας καλεί να κάνουμε. Μίλα μου. Πες μου. Έλα σε μένα και θα σ' ακούσω. Και ο Δαβίδ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μία από τις βεβαιότητες που έχει καθώς γράφει αυτό το ψαλμό και ένα σωρό άλλους ψαλμούς, μέσα στην απελπισία του και στη μαυρίλα πολλές φορές, είναι ότι ο Θεός θα ακούσει. Με αυτή τη βεβαιότητα ξεκινάει. Και σε αυτό το Θεό έρχεται και μιλάει με αυτή την πεποίθηση. Γιατί ζητάει ο Δαβίδ από το Θεό να τον ακούσει? Πώς επιχειρηματολογεί? Του λέει, κλείνω Κύριε το τείον σου, επάκουσόν μου, και περιμένεις να ακούσεις κάποια επιχειρηματολογία που θα πείσει αυτόν τον τεράστιο Θεό, αυτόν τον κυρίαρχο Θεό, να ασχοληθεί με μένα. Σκεφτείτε όταν πηγαίνουμε σε κάποιον ο οποίος έχει μία θέση και θέλουμε να του ζητήσουμε κάτι. Σκέφτεσαι μια ιστορία, κάτι να του πεις γιατί να καθίσει να ασχοληθεί μαζί σου. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτό, έχω αυτή την ιδέα, γιατί να ασχοληθεί μαζί σου? Και ο Δαβίδ χρησιμοποιεί το λιγότερο καλό επιχείρημα ή λόγο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς σε μια τέτοια συνάντηση. Άκουσέ με, γιατί είμαι φτωχός και παίρνεις. Γιατί έρχομαι να σου ζητιανέψω. Γιατί δεν είμαι ένα τίποτα. Δεν έχω τίποτα να σου πω, τίποτα να σου φέρω, τίποτα να ισχυριστώ. Άκουσέ με, γιατί έχω τα χάλια μου. Γι' αυτό σου ζητώ να με ακούσεις. Υπάρχει άλλος τρόπος να πλησιάσουμε το Θεό και να του ζητήσουμε να μας ακούσει? Υπάρχει άλλο επιχείρημα που μπορούμε να του πούμε, άκουσε με, γιατί? Γιατί είμαι χρόνια πιστός, γιατί τα έχω καταφέρει καλά στη ζωή μου, γιατί έχω καλό γάμο, γιατί έχω καλά παιδιά, γιατί άκουσε με, γιατί? Γιατί δεν έχω αμαρτία στη ζωή μου, για ποιο λόγο?
Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προσεγγίσουμε το Θεό, αυτόν τον Άγιο Θεό και τον Κυρίαρχο Θεό, είναι αυτός ακριβώς που έρχεται ο Δαβίδ και τον προσεγγίζει. Άκουσέ με σε παρακαλώ, γιατί είμαι φτωχός και παίρνεις. Γιατί μόνο έτσι μπορεί το ανθρώπινο τίποτα να πλησιάζει ένα Θεό που είναι τα πάντα εν πάση. Μπορεί η ανθρώπινη αδυναμία να πλησιάζει ένα Κυρίαρχο Θεό. Μπορεί η ανθρώπινη αμαρτία να πλησιάζει ένα Θεοχάριτος. Όταν ξεκινήσει με την παραδοχή ότι δεν είμαι τίποτα, ότι δεν έχω τίποτα να σου φέρω, ότι δεν έχω κανένα επιχείρημα να σου πω, ότι είμαι ένα τίποτα. Αυτός ο ψαλμός ξεκινάει με μια κραυγή και η κραυγή αυτή έχει μέσα της αυτό ακριβώς, δεν είμαι τίποτα, δεν έχω τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν προσεγγίζουμε έτσι το Θεό. Συνήθως προσεγγίζουμε το Θεό με τη λογική ότι σε αρκετά τα καταφέρνω και έρχομαι να σου φέρω μπροστά σου και να σου ζητήσω βοήθεια αυτά στα οποία δεν τα πολύ καταφέρνω. Είτε όταν οι συνθήκες στη ζωή μου είναι πολύ δύσκολες, είτε να φτάνω κάποια στιγμή να αναγνωρίσω ότι εντάξει, τα έχω κάνει σαλάτα και χρειάζομαι μια βοήθεια κάποιος να με βγάλει από τη δύσκολη θέση, αλλά γενικότερα τα καταφέρνω. Σκεφτείτε ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μας, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος μας, ποια είναι τα πράγματα που μας φοβίζουν. Αυτά που νιώθουμε ότι δεν είναι στον έλεγχό μας. Γιατί μας φοβίζει μια ενδεχόμενη αρρώστια, γιατί δεν είναι στον έλεγχό μας. Αυτά που αισθανόμαστε ότι δεν είναι στον έλεγχό μας, αυτά είναι που μας φοβίζουν περισσότερο. Και ερχόμαστε να φέρουμε στο Θεό αυτά που αισθανόμαστε ότι δεν είναι στον έλεγχό μας. Τα υπόλοιπα τα ελέγχουμε, τα υπόλοιπα τα καταφέρνουμε. Και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι τα υπόλοιπα τα καταφέρνουμε με τις πνευματικές μας δυνάμεις, την πνευματική μας εμπειρία, τον τρόπο με τον οποίο έχουμε καταφέρει όλα αυτά που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε τι ξεχνάμε? Ότι το Θεό στα πάντα το χρειαζόμαστε. Ότι τον πλησιάζουμε λέγοντάς του ότι είμαστε φτωχοί, πένιτες, αδύναμοι, με πλήρη άγνοια, γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι είναι αγαθό και τι είναι όχι στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε πολλές φορές τι είναι καλό για μας και αποφασίζουμε τι είναι καλό για τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας, αν είναι καλύτερες ή χειρότερες, και αν το επόμενο βήμα θα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Και ξέρετε, ξεχνάμε πολλές φορές ότι αν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ που φτάσαμε, όσο φτάσαμε, και κοιτάμε προς τα πίσω και έχουμε την αίσθηση ότι κάποια βήματά μας ήταν καλά, ξεχνάμε ότι αυτά τα βήματά μας ήταν καλά επειδή ο Θεός τα στήριξε, επειδή ο Θεός τα οδήγησε και επειδή ο Θεός ύψωσε φράχτες γύρω μας για να μην έρθουμε αντιμέτωποι με πράγματα και καταστάσεις που θα μας είχαν λυγίσει και θα μας είχαν τσακίσει. Αυτό πάρα πολύ συχνά το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι είναι μια πορεία που την έχουμε περπατήσει εμείς με επιτυχία. Την περπατήσαμε εμείς με την επιτυχία της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Με αυτόν τον τρόπο την περπατήσαμε. Και γι' αυτό το λόγο ξαναγυρνάμε και ξαναγυρνάμε στο Θεό διαρκώς με αυτή την κραυγή. Άκουσέ με, γιατί δεν τα καταφέρνω, γιατί δεν μπορώ. Και δεν είναι μια κραυγή η οποία αφορά τη ζωή μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε αυτό το διαχωρισμό. Ναι, πράγματι αυτό αποδίδει πάρα πολύ καλά την ζωή μου πριν γνωρίσω τον Κύριο. Μετά ο Κύριος, ναι. Αλλά πείτε μου, ποιος από εμάς που γνωρίζει τον Κύριο και περπατάει με τον Κύριο, από τότε έχει στον τοίχο του περγαμηνές με διπλώματα επιτυχιών για σωστές επιλογές, σωστές ενέργειες, για επίλυση του προβλήματος της αμαρτίας που δεν το ξανασυναντήσαμε ποτέ? Διαρκώς ερχόμαστε μπροστά στο Θεό ως φτωχοί, αδύναμοι και πένιτες. Και στεκόμαστε μπροστά του ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, ζητώντας του Εκείνος να έρθει να στηρίξει το επόμενο μας βήμα. Μπορώ να σας την έχω ξαναπεί την εικόνα. Αυτό τον ψαλμό τον προσεύχομαι τους τελευταίους μήνες σχεδόν κάθε πρωί, μαζί με ό,τι άλλο προσευχηθώ στον Κύριο. Και πολλές φορές σηκώνω τα χέρια μου και ζητώ από τον Κύριο, όπως ένα μικρό παιδί μαθαίνει να περπατάει και για να κάνει το επόμενο βήμα του πρέπει τα χέρια του να τα κρατάς, κράτησέ μου τα χέρια. Και φύλαξέ μου από το να νομίζω, όπως ακριβώς πάλι ένα μικρό παιδί, ότι επειδή τα προηγούμενα βήματα ήταν καλά, έμαθα να περπατάω. Το έχουμε δει όλοι
ένα παιδί που στο επόμενο βήμα θα αφήσει τα χέρια του για να τα κάνει μόνος του, στο δεύτερο βήμα έχει κατουρβαλήσει πάλι. Και ζητώ από τον Θεό να με κρατάει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Επειδή είμαι διαρκώς φτωχός και παίρνεις. Επειδή είμαι διαρκώς αδύναμος. Ο Δαβίδ το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό στο εδάφιο 11 του ψαλμού έρχεται και λέει στο Θεό «Δίδαξέ με, Κύριε, την οδό σου και θα περπατώ στην αλήθεια σου». Αλλά ξέρει επίσης, και το έχει μάθει πάρα πολύ καλά, ότι δεν φτάνει να καταλάβουμε ποια είναι η οδός του Θεού. Γιατί η καρδιά μας εξακολουθεί να παραμένει απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, όπως λέει ο Θεός. Και γι' αυτό συνεχίζει με το δεύτερο μισό της φράσης. «Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός σου». Ξέρετε, μερικές φορές νομίζουμε ότι θα διαβάσουμε τη γραφή, θα δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και μετά θα βάλουμε τα δυνατά μας να το κάνουμε. Πόσες φορές έχετε διαβάσει το εδάφιο «Θέλεις αγαπά, Κύριο, τον Θεό σου, εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου»? Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε σε αυτό? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό εδάφιο. Επειδή το καταλάβαμε, σημαίνει ότι το κάναμε? Προφανώς όχι. Γιατί η καρδιά μας εξακολουθεί να είναι μια καρδιά σκληρή, μια καρδιά δύσκολη. Και ο Δαβίδ έρχεται και φέρνει και τα δύο μπροστά στο Θεό. Δίδαξέ με να περπατώ, αλλά άλλαζέ μου και την καρδιά μου. Αδελφοί, πολλές φορές αυτό το δεύτερο κομμάτι, το ότι ο Θεός αλλάζει την καρδιά μας και θέλει να αλλάξει την καρδιά μας, το ξεχνάμε και το παίρνουμε πάνω μας. Και διαβάζουμε τη γραφή και λέμε να βάλουμε τα δυνατά μας. Προφανώς ο Θεός ζητάει υπακοή. Ζητάει να έχουμε τη διάθεση να πάρουμε αυτό το κόστος της υπακοής. Αλλά το τέλος, την οριστική λύση, την οριστική αλλαγή, δεν θα τη φέρει η υπακοή μας. Θα τη φέρει η αλλαγή της καρδιάς που ο Θεός θα κάνει μέσα στη ζωή μας. Εκείνος θα έρθει και θα δουλέψει. Και γι' αυτό ο Δαβίδ έρχεται έτσι μπροστά στο Θεό και του λέει «Δίδαξέ με πώς να περπατώ, αλλά τράβα και την καρδιά μου κοντά σε αυτό που είναι το θέλημά σου». Και πλησιάζει έτσι το Θεό με συντριβή, έχοντας μία πεποίθηση. Αυτή που πάλι ο ίδιος ο Δαβίδ σε έναν άλλο του ψαλμό λέει, ότι ο Θεός είναι κοντά σε αυτούς που έχουν συντριμμένη την καρδιά και συντριμμένο το πνεύμα. Και ο Ισαΐας στο κεφάλαιο, στο 57ο κεφάλαιο, το λέει με έναν εκπληκτικό τρόπο. Γιατί αυτό λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδιά των συντριμμένων. Μερικές φορές στους ύμνους μας ψάλλουμε πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Ακόμα και όταν νύχτα πέφτει, εγώ θα σε υμνώ. Ξέρουμε όλοι μας τη ζωή μας, ότι δεν μας είναι τόσο εύκολο όταν πέφτει η νύχτα να υμνήσουμε τον Κύριο. Μπορεί να πάρει χρόνο μέχρι να έρθει αυτό στη ζωή μας. Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι πολλές φορές θέλουμε να πλησιάσουμε τον Κύριο, όχι για να τον ευχαριστήσουμε. Έχουμε απορίες, έχουμε θλίψη, έχουμε οργή πολλές φορές, έχουμε πολλά γιατί. Και όλα αυτά τα φέρνουμε στο Θεό. Το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πώς θα έπρεπε να προσευχηθούμε και όχι πώς τα αλήθεια ο Θεός θέλει να έρθουμε μπροστά Του και να προσευχηθούμε. Και φέρνουμε μπροστά Του πολλές φορές μια συντριμμένη καρδιά που το μόνο που έχει να πει είναι ότι η καρδιά μου είναι συντριμμένη, ότι δεν έχω απαντήσεις, έχω όμως πάρα πολλά ερωτήματα. Ο Σπέρτζον ήταν ένας άνθρωπος που ο Θεός τον χρησιμοποίησε με ένα θαυμαστό πραγματικά τρόπο για να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου χιλιάδες άνθρωποι το 19ο αιώνα στην Αγγλία. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κήρυκες που πέρασαν ποτέ. Ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος περνούσε μέσα από τρομερές δυσκολίες, κατάθλιψης και πόνων για ολόκληρη τη ζωή του. Και ήταν ένας άνθρωπος επίσης που το κομμάτι της προσευχής ήταν από τα βασικότερα κομμάτια μέσα στη ζωή του. Και γράφει, κηρύττοντας για αυτόν τον ψαλμό, «Προσευχές ακαθόριστες, μπερδεμένες, ασύνδετες, φτιαγμένες από στεναγμούς και κραυγές, μουσκεμένες σε δάκρυα. Αυτές είναι οι προσευχές που κερδίζουν τον ουρανό». Γιατί πολλές φορές το ξέρουμε ότι στεκόμαστε να προσευχηθούμε χωρίς να ξέρουμε καλά-καλά τι θέλουμε να πούμε στο Θεό.
χωρίς να μπορούμε καν να του μιλήσουμε. Απλώς ερχόμαστε στην παρουσία του. Ο Δαβίδης, έναν άλλον εξαιρετικό ψαλμό, όταν βρίσκεται μέσα σε μια τρομακτική δυσκολία που τον πιέζει από παντού, έχει ένα εδάφιο μέσα το οποίο φαντάζομαι αρκετές φορές το έχουμε σκεφτεί. Τι να μου έδινε πτέρυγας ως της περιστεράς. Ήθελον πετάξει, ήθελον φύγει και θα ζούσα στην έρημο. Να μου δίνει κάποιος φτερά να φύγω από το πρόβλημα. Και στον ίδιο ψαλμό λίγο μετά έρχεται και λέει, εγώ όμως θα έρχομαι και θα γυρίζω σε σένα και θα κράζω πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Γιατί θα εις ακούσεις, θα με ακούσεις. Και ο ψαλμός αυτός τελειώνει με τη βεβαιότητα του Δαβίδ ότι σε σένα θα ρίξω το φορτίο μου. Ερχόμαστε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο συντριμμένοι και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει ο Δαβίδ και στα επόμενα εδάφια όταν έρχεται και λέει στο Θεό, φύλαξε την ψυχή μου γιατί είμαι όσιος και μη μας μπερδεύει εδώ το όσιος, είναι κακή μετάφραση, είναι αυτός ο οποίος θέλει να είναι ακολουθό σου. Αυτό σημαίνει η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται. Εσύ Θεέ μου σώσε το δούλο σου γιατί ελπίζω σε σένα. Ελέησέ με Κύριε γιατί στο 3, γιατί σε σένα κράζω όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλου σου γιατί σε σένα υψώνω την ψυχή μου, που σημαίνει ότι δεν έχω τίποτα, είμαι άδειος, από σένα περιμένω και την ευφροσύνη μου και όλα. Μέχρι που φτάνει στο εδάφιο 5. Και εκεί ο Δαβίδ χρησιμοποιεί ένα άλλο επιχείρημα. Κλείνω Κύριε το τίον σου και άκουσέ με, έχει ξεκινήσει. Γιατί είμαι. Και φτάνει στο εδάφιο 5 και λέει, γιατί εσύ Κύριε είσαι αγαθός και εύσλαχνος και πολυέλεος, εις πάντας τους επικαλουμένουσε. Και αυτό είναι που δίνει νόημα σε όλα τα προηγούμενα. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, το ποιος είναι ο Θεός, όλα τα προηγούμενα θα μπορούσαν να είναι κραυγές στο άγνωστο, κραυγές απελπισίας, κραυγές αγωνίας, κάποιου που φωνάζει περιμένοντας μήπως κάποιος τον ακούσει και αν αυτός τον ακούσει μήπως τον βοηθήσει. Αυτό που δίνει νόημα στην κραυγή και στην προσευχή του Δαβίδ δεν είναι το ποιος είναι ο Δαβίδ, είναι το ποιος είναι ο Θεός. Και αυτό έρχεται και λέει στο Θεό, σου φωνάζω και σου ζητάω να μ' ακούσεις και εγώ είμαι αυτός που σου λέω, αλλά εσύ είσαι αγαθός, εύσλαχνος και πολυέλεος. Καθώς αδελφοί, το τελευταίο διάστημα διαβάζω πολύ τους ψαλμούς, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς έρχεται διαρκώς αυτή η έννοια της αγαθότητας και του ελέους Θεού, του Θεού μέσα από τόσους πολλούς τρόπους, στην προσέγγιση των ανθρώπων, αυτών που γράφουν στο Θεό. Όλη η προσέγγιση βασίζεται σε αυτό, σε αυτό που είναι ο Θεός. Και θυμάστε ότι σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, σε πολλά σημεία, οι προσευχές των ανθρώπων που προσεγγίζουν τον Θεό έχουν ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Άκουσέ με και κάνε, όχι για αυτό που είμαι εγώ ή για αυτό που είναι ο Ισραήλ, αλλά είναι αυτή η έκφραση που χρησιμοποιεί ένα και το όνομα τόσο εξαιτίας αυτού που είσαι εσύ. Ο Δανιήλ, όταν προσεύχεται στο ένατο κεφάλαιο στο Θεό και του λέει σε πλησιάζουμε και δεν έχουμε να σου φέρουμε τίποτα. Άκουσέ μας, όχι γιατί σου φέρνουμε τις οικεσίες μας, όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης μας, αλλά εξαιτίας των πολλών νυκτηρμών σου. Γι' αυτό σου φέρνουμε τις οικεσίες μας, γι' αυτό που είσαι εσύ. Και ο Δαβίδ έρχεται και λέει στο Θεό αυτό ακριβώς. Σου ζητώ να με ακούσεις γιατί εσύ είσαι αγαθός, εσύ είσαι εύφλαχνος, εσύ είσαι πολυέλεος. Η έννοια της ευφλαχνίας του Θεού, αδελφοί, για μένα είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές έννοιες. Τι σημαίνει εύφλαχνος? Είναι αυτός, τι σημαίνει σπλαχνίζομαι? Σκεφτείτε λίγο πάλι την εικόνα ενός πατέρα, μιας μητέρας με το παιδί. Έχει κάνει βλακεία, κανονικά θα πρέπει να τιμωρηθεί. Και καθώς το βλέπεις το παιδί δακρυσμένο και καταλαβαίνεις ότι έχει καταλάβει τη βλακεία, σκυρτούν μέσα τα σπλάχνα σου. Από εκεί ξεκινάει η έκφραση και θες να το πάρεις, να το αγκαλιάσεις, να το κλείσεις στην αγκαλιά σου. Και λέει ότι ο Θεός μας πλαχνίζεται. Και μάλιστα σε έναν άλλο ψαλμό λέει ότι ο Θεός μας πλαχνίζεται όπως ο πατέρας πλαχνίζεται τα παιδιά του. Γιατί? Γιατί γνωρίζει ότι είμαστε πυλός, γνωρίζει ότι είμαστε χώμα και ξέρει ότι θα την κάνουμε τη βλακεία. Και μας πλαχνίζεται και μας περιμένει στην αγκαλιά του. Και αυτός ο Θεός που είναι αγαθός, εύφλαχνος και πολυέλεος, είναι αυτός ο Θεός τον οποίο βασίζεται η προσέγγιση του Δαβίδ.
Γι' αυτό μπορεί ο Δαβίδ να τον προσεγγίζει, γι' αυτό μπορεί να έρχεται να του λέει ότι έφρανε την ψυχή μου, γιατί γι' αυτό που είσαι εσύ, όχι γι' αυτό που είμαι εγώ. Άκουσέ με γι' αυτό που εσύ είσαι και άλλαξε τα πράγματα γι' αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις. Και προσέξτε, είναι αγαθός, εύσλαχνος και πολύ έλεος, εις πάντα στους επικαλουμένους. Όχι στο Δαβίδ επειδή είναι ο βασιλιάς του λαού Ισραήλ, όχι στους Ισραηλίτες επειδή είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, όχι σε εμάς επειδή λέμε ότι είμαστε πιστοί, σε όλους όσους τον επικαλούνται. Τελεία. Σε αυτούς είναι αγαθός, εύσλαχνος και πολύ έλεος ο Θεός. Σε όλους όσους θα στραφούνε με την καρδιά που στρέφεται ο Δαβίδ και θα τον επικαλεστούνε. Είπα πριν για τον τρόπο με τον οποίο ψάλλουμε πολλές φορές ύμνους και για τη δυσκολία που βρισκόμαστε μερικές φορές στη ζωή μας. Φαντάζομαι θα έχετε βρεθεί σε καταστάσεις που τίποτα από όλα αυτά που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μας ανακουφίζει. Πέφτουμε και προσευχόμαστε και σηκωνόμαστε από την προσευχή και τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα στη διάθεσή μας. Δεν είναι περίεργο. Καθόλου περίεργο. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο χαρακτήρας του Θεού και οι υποσχέσεις του Θεού δεν εξαρτώνται από τη διάθεση τη δικιά μας. Είναι αληθινές, είτε το νιώθουμε, είτε δεν το νιώθουμε. Μέσα στους ψαλμούς υπάρχουν αρκετοί ψαλμοί που γράφονται μέσα σε μια πλήρη απελπισία και σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Και εκφράζουν μια πεποίθηση στο Θεό, όχι συναισθηματική. Ξέρω τι έκανες. Θυμάμαι τι έκανες και τώρα δεν μου λέει τίποτα και γράφει μέσα στον ίδιο ψαλό ο ψαλμωδός ο λάριγκάς μου έχει ξεραθεί και τα μάτια μου έχουν στεγνώσει από δάκρυα. Ξέρω ότι είσαι αυτός που είσαι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα συναισθηματικά στον ψαλμωδό. Ξέρω ότι είσαι αυτός που είσαι. Γιατί εσύ μου το υπόσχεσαι. Και όταν ο Δαβίδ γράφει ξανά στο 15 «Αλλά εσύ Κύριε είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός», δεν ξέρω αν το αισθάνεται. Είναι το όνομα του Θεού, ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε ο Θεός στο Μωυσή, όταν αποκαλύπτεται στην Έξοδο και του λέει ο Μωυσής, ποιο είναι το όνομά σου? Είμαι Θεός, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ικτήρμων και ελεήμων, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας. Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θεού. Και αυτό του λέει ο Δαβίδ. Αυτός είσαι. Δεν ξέρω αν αισθάνεται καλύτερα. Αλλά ο Θεός είναι αυτός. Αυτό δεν αλλάζει. Και ναι, μεν μπορεί όταν πέφτει η νύχτα να μην μπορούμε να υμνήσουμε τον Θεό αμέσως. Αλλά μπορούμε όμως να στεκόμαστε με πεποίθηση σε αυτό που είναι εκείνος, γιατί έχει πει ότι είναι αυτός που είναι, είτε το νιώθουμε, είτε δεν το νιώθουμε. Στο εδάφιο 7, ο Δαβίδ έχει μια ακόμα μεγάλη βεβαιότητα. «Στη μέρα της θλίψης μου θα σε επικαλούμε, γιατί θα με ακούσεις». Και η πιο καλή απόδοση του εβραϊκού είναι «στη θλίψη μου θα σε επικαλούμε, γιατί θα μου αποκριθείς, όχι απλώς θα μου ακούσεις». Πώς θα απαντήσει ο Θεός? Δεν ξέρω. Και φαντάζομαι ότι και ο Δαβίδ ξέρει όταν γράφει τον ψαλμό. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσει ο Θεός. Ξέρετε σε τι πιστεύω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στην απάντηση του Θεού, στην αγαθότητά Του? Ότι ο Θεός πάντοτε θα απαντήσει κατά την αγαθότητά Του. Όχι απαραίτητα κατά τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε ότι είναι το αγαθό Του στη ζωή μας, αλλά κατά την αγαθότητα τη δική Του. Και εδώ θα πω ακόμα κάτι, αδελφοί. Όταν οι απαντήσεις του Θεού δεν είναι αυτές που περιμένουμε, συνήθως σκεφτόμαστε ότι, ωραία, ο Θεός δεν έδωσε αυτό που περίμενα, τώρα εντάξει θα πορευτώ με αυτό που μου έδωσε και θα κοιτάξω να το πάρω πάνω μου. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Όταν λέω ότι ο Θεός θα απαντήσει κατά την αγαθότητά Του, σημαίνει ότι ζητώ από το Θεό να απαντήσει κατά την αγαθότητά Του και να βεβαιώσει την καρδιά μου για την αγαθότητά Του. Και να μπορέσω να αναπαυθώ στην αγαθότητά Του. Ακόμα και αν η απάντησή Του είναι διαφορετική από αυτό που εγώ Του ζητάω. Αυτό έχω δικαίωμα να Του το ζητώ. Δεν με καλεί ο Θεός να είμαι σε μια διαρκή πνευματική και ασκητική μιζέρια
Γιατί ο Θεός απαντάει με διαφορετικό τρόπο από αυτά που θα ήθελα εγώ. Ναι, η ζωή μας δεν είναι εύκολη. Ναι, έχει σκοτεινιά πολύ. Ναι, έχει δοκιμασίες. Ναι, έχει θλίψεις. Ναι, έχει περιόδους που πραγματικά, όπως είπα πριν, πέφτουμε να προσευχηθούμε και αισθανόμαστε ότι όλα είναι μαύρα γύρω μας. Αλήθεια είναι. Αλλά δεν είναι η απάντηση, αφού λοιπόν έτσι είναι, ας δω πώς θα προχωρήσω τη ζωή μου σηκώνοντας το σταυρό μου. Θα ζητήσω από το Θεό να μου χαρίσει την ανάπαυση της αγαθότητάς Του. Θα ζητήσω από το Θεό, αν δεν μου δώσει τον άρτο που Του ζητώ, να μου δώσει τη βεβαιότητα μέσα στη ζωή μου και να το δω ότι Εκείνος είναι άρτος. Θα ζητήσω από το Θεό, αν δεν μου δώσει τη θεραπεία που Του ζητώ, να έρθει και να μου πει, όπως είπε στον Παύλο, αρκεί σε σένα η χάρις μου. Στην αδυναμία σου η δύναμή μου θα φανεί τελεία. Θα ζητήσω όμως μια απάντηση από το Θεό, δεν θα δώσω εγώ την απάντηση. Θα ζητήσω από την αγαθότητα του Θεού να έρθει και να μου δώσει απάντηση μέσα στη ζωή μου και να αναπαύσει το πνεύμα μου. Για να μπορέσω να προσευχηθώ, όπως προσεύχεται ο Δαβίδ σε αυτόν τον υπέροχο ψαλμό, τον ψαλμό 40, «Περιέμειναν υπομονή τον Κύριο και οίκουσε τις κραυγής μου και με ανεβίβασε νεκλάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού. Έστησεν επί πέτρα τους πόδας μου και στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε άσμα νέων εν το στόματί μου, ίνον εις το Θεόν ημών». Δείτε όλη την πορεία ενός ανθρώπου που περιμένει τον Κύριο, που αισθάνεται ότι είναι μέσα σε ένα λάκκο, μέσα σε μια λάσπη. Και μπορεί βγαίνοντας από αυτό να ξαναγυρίσει προς τα πίσω και να πει «Μου χάρισες καινούριο τραγούδι». Δεν ξέρω μέσα από ποια διαδικασία. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση του Θεού. Αλλά ξέρω όμως ότι μέσα στη ζωή μου έχω δικαίωμα να έρχομαι μπροστά στο Θεό και να Του ζητάω ό,τι και να γίνει. Όπως και να πας στη ζωή μου, πάρε και την καρδιά μου μαζί. Και ανάπαυσε την καρδιά μου σε αυτό που εσύ θα φέρεις με αγαθότητα μέσα στη ζωή μου, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που περιμένω εγώ. Δώσε μου μια απάντηση κατά την αγαθότητά σου. Πάλι ο Σπέρτζον έλεγε, γιατί ο Θεός να με καλεί να Του φέρω αιτήματα να ανοίξω την καρδιά μου. Αν δεν ήθελε να απαντήσει, θα μου έλεγε να προσεύχομαι, να Του ζητώ. Γιατί, για να με κοροϊδεύσει. Και ο Σπέρτζον και ο Τζορτζ Μίλλερ, που ήταν ένας άλλος άνθρωπος έτσι με εντυπωσιακή ζωή προσευχής, χρησιμοποιούν την ίδια έκφραση για τον τρόπο με τον οποίο προσεύχονταν στο Θεό. Dealings. Οι δοσοληψίες του Μίλλερ ή του Σπέρτζον με το Θεό. Αυτά δεν είχαν πάντοτε τις απαντήσεις που είχαν τα αρχικά αιτήματα, που περίμεναν τα αρχικά αιτήματα. Αλλά είχαν όμως μια απάντηση. Είχαν όμως, είπα στο Θεό αυτό και ο Θεός μου είπε εκείνο. Ζήτησα από το Θεό αυτό, ο Θεός μου δώσε αυτό ή ο Θεός μου δώσε εκείνο. Αλλά ήταν όμως άνθρωποι που ερχόταν μπροστά στο Θεό και άνοιγαν διαρκώς τη ζωή τους. Και ας ξαναθυμηθούμε αυτό που είπα και πριν, αδελφοί. Προσευχόμαστε πολλές φορές στο Θεό έχοντας την αίσθηση ότι είναι κυρίαρχος και μπορεί να επέμβει σε συνθήκες, να αλλάξει, να θεραπεύσει, να απελευθερώσει, να δώσει λύσεις. Αλήθεια είναι. Όταν δεν ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο, ξαναλέω, δεν θα το πάρουμε πάνω μας. Θα σταθούμε στο Θεό και θα Του ζητήσουμε εκεί να έρθει να δουλέψει μέσα στην καρδιά μας και να αναπαύσει την καρδιά μας. Διάβαζα τις προάλλες ένα εδάφιο από τον Ζαχαρία, όπου μιλούσε για τον Κύριο και λέει ότι είναι ο εκτείνων τους ουρανούς, ο θεμελιών τη γη, και είναι αυτές οι ιδιότητες που σκεφτόμαστε και ψάλαμε και στους ύμνους, αυτός που δημιούργησε ο κυρίαρχος Θεός, ομορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Αυτός που διαμορφώνει το πνεύμα μας μέσα μας. Και έρχομαι και προσεύχομαι σε ένα τέτοιο Θεό που ξέρει ότι η καρδιά μου είναι μια καρδιά χαλασμένη. Αν δεν το ήξερε ή αν δεν το πίστευε ο Θεός αυτό, δεν θα έλεγε ότι θα γράψει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας. Θα έλεγε, παιδιά, θα σας δώσω τον νόμο μου, θα το διαβάσετε, θα το καταλάβετε, θα καταλάβετε τι θέλω και μετά προχωρήστε. Επειδή ξέρει ότι δεν αρκεί να έχουμε μόνο μπροστά μας το θέλημά του, και ξέρει ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την καρδιά μας, γι' αυτό έρχεται και λέει: «Εγώ θα γράψω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές σας». Και ερχόμαστε λοιπόν στο Θεό και Του ζητάμε, εσύ να ενεργήσεις όπου θέλεις. Μπορείς να ενεργήσεις εξωτερικές συνθήκες, μπορείς να ενεργήσεις μέσα στην καρδιά μου. Έτσι κι αλλιώς, έρχομαι μπροστά σου φτωχός και παίνεις. Αδύναμος, αμαρτωλός, αποτυχημένος, διαρκώς ελεημένος. Διαρκώς με την ανάγκη περισσότερου ελέους και περισσότερης χάρης. Και ξέρετε, εμείς σε σχέση με τον Δαβίδ έχουμε δύο πολύ μεγαλύτερες βεβαιότητες σε σχέση με αυτά που ήξερε ο Δαβίδ.
Αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Όταν έρχεται και λέει ότι το τι να προσευχηθούμε δεν το ξέρουμε. Αλλά όμως λέει το Πνεύμα συμβοηθεί στις αδυναμίες μας. Το Άγιο Πνεύμα. Επειδή το τι να προσευχηθούμε όπως πρέπει δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει περί μόν διαστεναγμών αλλά λύτων. Το κείμενο χρησιμοποιεί μια έκφραση ότι το Άγιο Πνεύμα εντυγχάνει περί μόν και είναι ακριβώς η ίδια έκφραση που ο Απόστολος Παύλος λίγο αργότερα, λίγο πιο μετά στο ίδιο κεφάλαιο, μιλάει και λέει για τον Ιησού Χριστό ότι είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει περί μόν. Εκεί χρησιμοποιεί το κείμενο υπερεντυχάνων υπερ ημών. Ξέρετε τι σημαίνει εντυχάνω? Στέκομαι δίπλα σε κάποιον, του κάνω παρέα, είμαι δίπλα του γιατί έχω ένα αίτημα να του φέρω. Αυτό σημαίνει εντυχάνω. Και χρησιμοποιεί, προσέξτε με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε το Θεό. Με τη βεβαιότητα ότι όταν προσευχόμαστε, πολλές φορές δεν ξέρουμε καν τι να προσευχηθούμε ή και αυτά που προσευχόμαστε δεν είναι αυτά που θα φέρναμε ενώπιον του Θεού, αν ξέραμε ποιο είναι το καλό για μας. Αλλά υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που λέει ότι έρχεται και μιλάει για μας, λέγοντας αυτά που θα λέγαμε αν ξέραμε, και πλησιάζουμε ένα θρόνο που εκεί βρίσκεται ο Θεός Πατέρας και στα δεξιά του βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, μεσητεύων υπέρ ημών, μεσίτης. Τι σημαίνει μεσίτης? Μιλώντας για μας τον Πατέρα. Η Επιστολή προς Εβραίους έχει αυτή την υπέροχη εικόνα του μεσίτη που πειράστηκε κατά πάντα και μπορεί να συμπαθήσει, μπορεί να καταλάβει. Και πολλές φορές σκέφτομαι την εικόνα του Κυρίου να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και να του λέει: άσε με να σου πω για τον Φιλίμωνα. Άσε με να σου εξηγήσω τι σημαίνει να είσαι Φιλίμωνας. Και πολλές φορές σκέφτομαι επίσης πόσο άσχημη είναι η εικόνα να πρέπει να βάζω τον Κύριο διαρκώς σε αυτή τη θέση να εξηγεί στον Πατέρα τι σημαίνει να είσαι Φιλίμωνας. Αλλά είναι κάτι όμως που δεν θα σταματήσει ποτέ να το κάνει ο Κύριος. Έχουμε τη βεβαιότητα αυτή ότι άνοιξε δρόμο και βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα. Είναι εκεί. Και γι' αυτό μπορώ να τον πλησιάζω. Και γι' αυτό μπορώ να έρχομαι. Ό,τι και να γίνεται. Με παρησία, με θάρρος και να λέω στον ουράνιο Πατέρα: ήρθα. Ήρθα και περιμένω. Είμαι αυτός που ξέρεις. Ήρθα και περιμένω. Και εσύ μπορείς να κάνεις όπου νομίζεις, ό,τι νομίζεις, έξω μου ή μέσα μου. Άκουσέ με και κάνε. Και οδήγησέ με στο να δοξαστείς τη ζωή μου και να μου δώσεις καινούριους λόγους για να μπορώ να σε δοξολογώ. Αμήν.